Γεια σας. Γεια σας. Λάκη μου, ήρθε η παρουσιάστρια. Λοιπόν, η Σιμών είναι κακό κορίτσι. Γιατί νομίζω ότι έχει άποψη, νομίζω ότι τα ξέρει όλα και ξέρει ακόμη και τα γάντια των κρουπιέ. Οι κρουπιέ δεν φοράνε, αγάπη μου, τέτοια γάντια. Φοράνε πιο κοντά, που δεν τους επιτρέπει να βάλουν καμία μάρκα μέσα και κανένα χαρτί για να το κρύψουν και να υποκλέψουν τη θέση της εργασίας τους. Αυτά τα γάντια κρύβουν από κάτω ένα υπέροχο τατού. Είναι έτσι, δεν είναι? Απαδά. Α, όχι, εννοώ ότι μόλις έκανες ένα φρέσκο τατού και έχεις βάλει ένα κάλυμα για να μην πάθεις τίποτα. Γι' αυτό είναι, απλώς μου πέσε λίγο, είναι αυτό το καινούριο και μου. Χαίρομαι που χαμογελάς με τα αστεία, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το ρούχο τώρα είναι για να πάει μία σινιέ που ξέχασε ότι έχει δύο άπλυτα ρούχα πριν βγει να πάει κάπου σε ένα πάρτι και τα πλένει με το ρούχο αυτό το οποίο θα βγει. Δεν είναι χαριτωμένο για σένα. Εντάξει. Είναι υπέροχο το χρώμα. Αυτό το τσόκερ είναι λαμπερό και ωραίο με μια μούρη φανταστική που έκανε. Με αυτό το υπέροχο make-up και τα sleek μαλλιά πίσω. Και τελικά το από κάτω το ήθελα. Ή μπαλούν, τεράστιο μπαλούν, τεράστιο όμως. Ή μια πολύ στενή σιλουέτα με μια ουρά που να έχει 17 να στην κρατάνε. Τώρα πάρε δύο να στην κρατάνε και ας τους υπόλοιπους 15 θα τους πάρουμε άλλη φορά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην Εύελιν. Γεια σας. Γεια σου. Είσαι πολύ φρέσκια στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στο μακιγιάζ, αλλά το ρούχο δεν είναι φρέσκο καθόλου. Όχι. Το ξέρεις, νομίζω. Μέσα σου βαθιά το ξέρεις, ότι το έχεις ξαναδεί κάπου. Από τη στιγμή που επέλεξες να βάλεις αυτό το τσόκερ, το οποίο είναι φανταστικό και γυαλίζει πάρα πολύ, έπρεπε να πας πιο ήρεμα από το λαιμό και κάτω. Νιώθω ότι δεν είναι κάτι που περίμενα από εσένα σήμερα. Okay. Από εσένα περίμενα να δω ένα μακρύ φόρεμα με ουρά. Για κάποιο λόγο ήμουνα σίγουρη ότι θα δω κάτι τέτοιο από εσένα. Τα γάντια, no. Okay. No. Δύο. Ευχαριστώ. Με μία έτσι τόσο δούλικη ουρίτσα. Ναι. Η οποία δεν έφτασε ακριβώς μέχρι το Στέλιο, αλλά έφτασα εγώ. Ναι. Κοίταξε, Ανδριάννα μου. Ναι. Είναι η στιγμή που συμφωνούμε όλοι. Ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα και ένα λάθος φόρεμα. Okay. Είναι ένα φόρεμα που δεν το έχεις. Δηλαδή, είτε είναι ωραίο είτε δεν είναι ωραίο. Το πιο βασικό από όλα είναι αυτό που σου είπε και ο κύριος Γαβαλάς. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ λάθος. Το μήκος είναι πάρα πολύ λάθος. Και ένα φόρεμα που φορήκεται σε ένα κόκκινο χαλί πρέπει οπωσδήποτε και έτοιμο να είναι να μεταποιηθεί. Για να μην πούμε ότι ράβεται στα μέτρα σου καιρό πριν κτλ. Ναι, 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 δεν μπορείς να πας σε ένα κόκκινο χαλί με το φόρεμα να σέρνεται μπροστά. Ναι. Δεν είσαι καθόλου σωστή σήμερα. Εντάξει. Το φόρεμα, στα είπαν όλα, μην επαναληφθώ κι εγώ. Ναι. Ό,τι άκουσες ισχύει. Οκ, okay, ευχαριστώ. Σου βάλω. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, δεν πάνε καλά οι δοκιμασίες, σου ήταν καλά. Μπορείς να πας στη θέση σου, αγαπημένη μου Ανδριάννα. Καλή επιτυχία.